και το διαβάζετε. Είναι ένας 60χρονος με καρκίνωμα κλινικού σταδίου ΤΑΦ2, Gleason 7, PSA 5,2, έκανε ριζική προστατεκτομή. Η βιοψία έδειξε ΤΑΦ3 0,0 και το μετεχειρητικό του PSA ήταν 0,8 νανογραμμάρια ένα ml, μετά από 6 μήνες 1 και μετά από 9 μήνες 1,3. Και την έκανε σε άνθρωπο που είναι στον Patrick Walsh. Είναι πραγματικά αναγνωρισμένος. Γιατί περιστατικό μιλάμε? Ποιος μπορεί να μου πει? Τι περιστατικό είναι, τι διάγνωση θα βάζαμε εδώ? Πείτε, συνάδελφοι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θέλω να ακούσω, ναι, σωστό, σωστό. Αλλά γιατί περιστατικό μιλάμε? Δεν το βλέπουμε την ώρα που πήραμε την βιοψία μας. Το βλέπουμε στο τέλος, σε 9 μήνες, το περιστατικό. Και έρχεται σε εμάς. Γιατί περιστατικό μιλάμε? Ποιος θα μου πει? Τι είναι, βάλτε μια διάγνωση για να γίνει εύκολο. Λέγε. Πώς? Συστηματική νόσος. Υπάρχει κανένας που διαφωνεί? Ατελής αφαίρεση. Ατελή αφαίρεση. Μπράβο ρε Φιλιππέ, αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, εμάς μας έρχεται έτσι. Ο καθηγητής, ο κ. Δελβελιώτης, είπε κάτι σωστό και το είπε και ο Φίλιππος. Ξεχάστε και ακόμα και το δεύτερο κομμάτι της διαφάνειας. Ξεχάστε. Από τη στιγμή που έγινε μια καλή ριζική προστατεκτομή και δεν έπεσε το PSA μας, εξ ορισμού έχουμε μεταστατική νόσο. Εξ ορισμού. Δεν μιλάμε ούτε για υποτροπές και ο λόγος που το βάλαμε αυτό είναι ακριβώς αυτό. Όσο και μικρό να φαίνεται το PSA μας, όσο και μικρό να φαίνεται, είναι, αν δεν πέσει κάτω από το 0,4-0,2, και αυτό παίζει λίγο εκεί, 0,2 οι περισσότεροι, ξαναγυρίζουμε λίγο στο 0,4. Όχι μεταστατική νόσο. Η πολυματική νόσο. Διαφωνώ PSA με τον καθηγητή μου και ελπίζω ότι θα έχει επιπτώσεις. Έχεις ένα PSA θεωρείται 5,2. Συστηματική νόσος. Κάτσε ρε παιδί μου. Έχεις ένα PSA 5,2. Μπορεί να έχει συστηματική νόσο αυτός 5,2 PSA. Τόσο πολύ. Πώς? Δεν υπάρχει μικροσκοπική μεταστατική 5,2. Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό γιατί... Και εκτός ένας καρκίνος τόσο πολύ αδιαφοροδιάγνωστος, τόσο πολύ επιθετικός που είναι κρίν PSA. Τι έχει να πει ο κύριος Σοδρόφος, ο κώδικος. Σωματοδόχες. Λοιπόν, στο μικρόφωνο πρέπει να ακούμε. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Εκείνο που είπε ο κύριος Κονδύλης είναι ότι από τη στιγμή που έχει πάει στις σπερματοδόχους κύστης, επειδή είναι PTAF3SE, ότι έχει ξεφύγει αυτή η νόσο. Λοιπόν, επομένως είναι η ιστορία, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι, μισό λεπτά, συγγνώμη Αντρέα. Όχι, η μία ιστορία είναι ατελής εκτομή, άρα τοπικά υπάρχει κάτι. Η άλλη ιστορία είναι ότι στους λεμφαδένες της περιοχής, άνωθεν της εκτομής που μας έβγαλε τον ΙΜΙΔΕΝ, ότι υπάρχει νόσος, και άλλη ιστορία ότι υπάρχει κάποια μεταστατική αιστεία που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, έχουμε με μία νόσο η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Δεν αντιμετωπίστηκε ριζικά. Ξεκάθαρα πράγματα σε αυτή την ιστορία. Έτσι, εντελώς ξεκάθαρη σε αυτή. Αλλά έχουμε το δεδομένο από το προηγούμενο περιστατικό ότι όταν έχουμε μία ριζική προστατεκτομή που δεν έχει αφήσει πίσω τη συντρίμμια εντελώς, θα έχει το PSA 0,1. Έτσι, θα είναι 0 το PSA σε αυτή την ιστορία. Οφείλει μετά από μία ριζική προστατεκτομή που δεν θα υπάρχει νόσος πουθενά αλλού, εμφανής, μία αναπτυχθήσα ήδη, οφείλει να είναι 0. Και εδώ δεν είναι. Και αυτό νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία. Ότι εδώ δεν είναι. Ότι είναι 0,8. Άμεσα μετά από τη ριζική προστατεκτομή. Κύριε καθηγητά. Συμπληρώσω ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε. Σαφώς εδώ όλα δείχνουν ότι όταν έγινε η ριζική υπήρχε διήθυνση σπερματοδόχων κύστων. Δεν μας λέτε όμως ακριβώς το παρασκεύασμα το οποίο πήρε ο παθολογανατόμος είχε όλα τα στοιχεία τα οποία αφαιρούμε στη ριζική προστατεκτομή για να πούμε για συστηματική νόσο. Ναι, ήταν πολύ καλό το παρασκεύασμα μας. Είχε σπερματοδόχους μέσα τα πάντα. Τα πάντα. Που ήτανε, είχαν λέει, βγει τα πάντα. Άρα, από τον Patrick Walsh, άρα κάνει... τότε πάμε προς την γενικευμένη νόσο. Ναι. Αν το ξέρετε και αν είναι σίγουρο. Όλο. Να ομοφωνήσουμε ότι τελικά όλα συντείνουν ότι η ιστορία
έχει ξεφύγει. Έτσι, ότι η χειρουργική αντιμετώπιση δεν προσέφερε ριζικότητα στην όλη ιστορία. Νομίζω έχουμε ομοφωνία. Μου επιτρέψετε να πω ότι όχι μόνο έχει ξεφύγει συστηματικά, θα συμπλήρωνα. Και αυτό είναι ο λόγος που μπήκε αυτό το case. Δεν, δηλαδή, τι θεραπεία θα κάνετε σε αυτόν τον άρρωστο? Θα το πω διαφορετικά. Επικουρική ορμονοθεραπεία. Μάλιστα. Το συνδέεις πονηρά τώρα. Βεβαίως. Το συνδέεις πονηρά. Ναι. Βάζεις... Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέω. Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί βάζεις μετά 6 μήνες ένα PSA. Mm. Μετά 9 μήνες ένα ακόμα 3 PSA. Αυτός έχει time μικρότερο από 3 μήνες. Ακριβώς. Σας πείθω δηλαδή ότι... Και εγώ δηλαδή, δεν εσένα κύριε Σκολαρίκο, κάτσε να σκολαρίκο. Σε ερχόταν ένας ασθενής που έκανε ριζική προστατεκτομή και σου έφερε ένα PSA 0,8 μετά τη ριζική. Με PSA 5, τα 2-7 θέλει ότι έχει μεταστατική νόσο. Θα σκεφτόμουν όπως σκέφτεται κι εσείς. Πού πήγε ο Φουκαράς και έκανε ριζική προστατεκτομή και δεν ήρθε σε μένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το PSA και επιμένω δεν πέσει στο 0 και μάλιστα κάτω από 0,4. Η νόσος θεωρείται συστηματική. Αυτό λέει η βιβλιογραφία και επιμένω. Και δεν θα επιμένω για πολύ, να ξέρετε. Γιατί κύριε Σκολαρίκο, εγώ θα προχωρήσω την επόμενη διαφάνεια που έχουμε έναν ορισμό της όλης ιστορίας. Ότι συστηματική νόσος μετά από ριζική προστατεκτομή δεν προδικάζεται μόνο από την τιμή του PSA άμεσα με την εγχειρητικά, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί μετά. Σωστό. Έτσι, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Απλώς... Έπαιζε καθυστέρηση, κύριε καθηγητά, τώρα με αυτή την ιστορία. Θέλω απλά να Τα βλέπει ανάποδα τα πράγματα. Την άνω τελεία τη βλέπει τελεία κάτω. Ίσως λόγω του νεαρού, αλλά επιμένω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί όλοι κάνουμε ριζικές προστατεκτομές, όλοι θεωρούμε ότι τις έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι μπορεί κάποιος σε κάποια περιστατικά δύσκολα ή μη να έχουμε αφήσει και εμείς νόσο πίσω και να μην έχουμε, να μας έρθει ένα PSA 0,8 και να προβληματιστούμε τώρα να του δώσουμε αμέσως τις ορμόνες ή όχι. Άστο να μωρέ, περίμενε, δεν θα πεθάνει ο άρρωστος άμεσα, θα περάσουν και 8 χρόνια, άρα δεν θα πάθει και τίποτα. Όμως πρέπει να είμαστε clear cut, δηλαδή μετά τη ριζική μας προστατεκτομή πρέπει να προσπαθούμε, αφού επιλέξουμε καλά τα περιστατικά και κάνουμε καλή τεχνική, το PSA μας να είναι 0 ή τουλάχιστον κάτω από το ορισμένο όριο. Θα πάμε στην επόμενη, γιατί ξέχασα να πάρω το. Βεβαίως. Στην ουσία, επομένως, συμφωνούμε όλοι ότι ακτινοθεραπεία και ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με βράχη ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία, μάλλον δεν θα κάναμε σε αυτόν τον άρρωστο. Θα προχωρούσαμε σε ορμονοθεραπεία. Και σε υποτιθέμενη απομακρυσμένη μετάσταση, και το τονίζω αυτό, με ή χωρίς τοπική υποτροπή, η τοπική θεραπεία δεν συνιστάται. Εκτός από παρηγορητικούς λόγους, δηλαδή έχει ένα άρρωστο που δεν κάτι πάει καλά, έχει αρχίσει να κάνει μια υδρονέφωση, εκεί πρέπει να κάνεις κάτι για να του δώσεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πήρα λάθος. Ωραία. Σε ασθενείς με προεγχειρητικό PSA πάνω από το 20, γκλίσον σκορ 7, εκτεταμένα διθυτικά εγχειρητικά όρια, εκτεταμένη εξωκαψική νόσο, η άμεση ορμονοθεραπεία πιθανώς να ενδείκνεται. Να ξεκινήσουμε δηλαδή άμεσα σε αυτόν τον άρρωστό μας. Προχωρούμε. Και. Ναι, δεν τα έχω διδυνήσει όλα αυτά. λοιπόν, η πρώιμη ορμονοθεραπεία οδηγεί σε. Γι' αυτό σας είπα χτες ότι έχω κάνει κάποιες αλλαγές. 11.30-12 δεν πρόλαβα για να μην ειλικρινήσω. Λοιπόν, η πρώιμη ορμονοθεραπεία οδηγεί σε λάτωση της εμφάνισης των κλινικών μεταστάσεων, χωρίς όμως αύξηση της επιβίωσης. Και ο συνδυασμός μπορεί να αυξάνει την επιβίωση σε ασθενείς που έχουν χαμηλό φορτίο νόσου. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι και ο συνδυασμός της ορμονοθεραπείας και η μονοθεραπεία με την μπιγκαλουταμίδη, για να μην λέμε το εμπορικό όνομα πλέον, έχουν και αυτά βάση. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού σε αυτούς τους αρρώστους? Μάλλον περιμένουμε ακόμα περισσότερα να έχουμε. Και έτσι, σαν οδηγίες δηλαδή για της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, είναι ότι η υποτροπή που είναι ενδεικτική της συστηματικής νόσου αντιμετωπίζεται με πρώιμη μάλλον ορμονική θεραπεία, η οποία οδηγεί στην ελάττωση της εμφάνισης των κλινικών μεταστάσεων, όχι σε επιβίωση, όπως είπαμε και αυτό. Επειδή ήταν της ακτινοβολίας και όχι της ριζικής προστατεκτομής, γι' αυτό στη ριζική προστατεκτομή τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα, με Great Alpha Recommendation και την... Συγγνώμη, κύριε Σκολαρίκο, μην μπαίνετε μπροστά στην κάμερα, σας παρακαλώ. Καταγράφηκε αυτό.
Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και, τα ανάλογα και το πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό ή το καθοδέξ σαν μονοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή έχουμε 6 λεπτά μέχρι τις 1, έχουμε τη δυνατότητα για ελεύθερη συζήτηση και κριτική πρώτα απ' όλα σε αυτή την ιστορία. Να βάλω εγώ την ερώτηση. Παρακαλώ. Τι θα θέλατε στο ακροατήριο? Τι θα θέλατε, πώς θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα? Γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο session και το χαρήκατε ευελπιστό όσο εγώ. Αλλά πώς θα θέλατε, λίγο ιδέες θέλουμε και από εσάς. Ένα brainstorming, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερο? Τι περιμένατε καλύτερο? Έχει κανένας κάποια ιδέα έτσι? Θα θέλατε... Και μην τρέπεστε, συνάδελφοι, πείτε, κάτι που δεν μπορεί να ήταν όλα τέλεια, δηλαδή, αποκλείεται. Ναι, δεν έχει σημασία. Ίσως τελικά είχαμε και τις συσκευούλες να ψηφίζουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί. Εγώ το ήθελα αυτό το πράγμα, πραγματικά. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Πτωχέ, ότι ως συντονιστής αυτής της ιστορίας και επειδή ήθελα να γλιτώνω το χρόνο από αυτές τις ψηφοφορίες της Διανατάσσεως Χειρός, που έχει αποδειχθεί, αν θέλετε, ότι δεν είναι σωστό, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να εκφράσουν γνώμη. Δεν θέλουν να εκτεθούν εντός εισαγωγικών με οποιοδήποτε τρόπο. Και το έχει μελετηθεί αυτό το πράγμα και έχει απαντηθεί. Η ιστορία λοιπόν της διαδραστικής ψηφοφορίας είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Και επίσης θα μας βοηθούσε να έχουμε και την διαφοροποίηση του τι πίστευε κανείς πριν και αν μετά από το κλινικό φροντιστήριο κατάφερε κανείς να του αλλάξει τα μυαλά, προσφέροντας αυτό που ονομάζουμε evidence-based medicine. Το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είχα την εμπειρία να καθίσω να αναλύσω τα δεδομένα από ένα δορυφορικό της Αλεξανδρούπολης, που είχαμε κάνει αυτή την ιστορία πριν και μετά, και με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορώ να ξέρω ότι το νούμερο 169 μικρό μηχανάκι ψήφισε έτσι στην ερώτηση 1 πριν από την παρουσίαση, και αν του ξανακάνω την ερώτηση αυτή, πάλι το τι ψήφισε μετά την παρουσίαση. Ήταν εκπληκτικό μόλις κάθισα και το είναι δημοσιευμένο και στην ελληνική ουρολογία και σε ένα διεθνές περιοδικό αυτή η δουλειά. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Πτωχός, κύριε Χατζηχρήστου, νομίζω να το πάρουμε σοβαρά υπόψη ότι τα μηχανάκια ψηφοφορίας είναι χρήσιμα. Λίγο να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί το ότι ταλαιπωρείστε εσείς να τα λέτε 2 φορές και να μοιράζεται ο κόσμος. Αν είχαμε τα μηχανάκια, δεν χρειαζόταν να γίνει. Ο σκοπός είναι όσο δυνατόν μικρότερες ομάδες, όπου το όραμα είναι τι, να πλησιάσει εκεί πέρα. Αυτό που όλοι το ζούμε. Πάμε, όλοι έχουμε κάποιους φίλους ουρολόγους. Και λέμε, ρε, να παρεφή, μου ήρθε ένας άρρωστος και είναι εκεί. Τι να τον κάνω αυτόν τον άρρωστο? Και αρχίζει ο καθένας και λέει τότε, όταν είμαστε 2-3 και μιλάμε. Και ήθελα να μιμηθούμε, οι ομάδες εργασίες να μιμηθούν και όλοι να πάρουν τον λόγο και να τον πούνε. Και εδώ πέρα είναι σχολείο, δηλαδή αυτό είναι το σχολείο από το συνέδριο που διαφοροποιείται. Θα επιμείνω όμως σε αυτό το Αλλά θα έχουμε και τα 2. Ναι. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι εδώ πέρα έχει γίνει ένα reunion ανθρώπων από την κλινική μου, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Σχεδόν ήταν η ίδια ομάδα που έκανε ειδικότητα. Τώρα, εάν έρθει ο κύριος Γιαζλακιώτης και μου σηκώσει το χέρι έτσι για να μου εκφράσει άποψη και εγώ πω ότι είναι λάθος, επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο, όχι, τι έχει να γίνει. Και επιπλέον έχει το μεγάλο μειονέκτημα να έχει από δίπλα του το φόβητρο, τον οποίο τον είχε πάλι 4 χρόνια στο Λαϊκό. Έχει τον κύριο Μπανιά. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα φάει τη φάπα και θα γίνει της κακομοίρας. Πάλι του είπες του Μητρόπουλου λάθος ιστορίες. Λοιπόν, είναι αυτή η ιστορία της διαφύλαξης. Ναι, κρυφό. Πέστε μου λίγο κάτι. Άμα σας ζητούσαμε